Η απογραφή αυτή λοιπόν, στην οποία αναφέρονται δημοσιεύματα και ίσως και εσείς, περιλαμβάνει όλους τους συνεργάτες των βουλευτών όλων των κομμάτων, τους χρεώνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλους τους συνεργάτες των αρετών της αυτοδιοίκησης, τους χρεώνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός πολύ απήχε από την πραγματικότητα σε σχέση με τους πραγματικά εργαζόμενους στην κυβέρνηση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά διότι δεν υπάρχει άλλο βήμα για να αποκαθίσταται η αλήθεια από ό,τι φαίνεται, παρά μονάχα αυτό το βήμα εδώ της Βουλής. Άκουσα προχθές σε μία τηλεοπτική συνέντευξη την Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σημακοπούλου, για το ίδιο θέμα να λέει «Ποτέ δεν έχουμε πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μετακλητοί». Είχε μία ιδιοτέλεια η κριτική που κάναμε στον αντίπαλό μας. Είχε μία ιδιοτέλεια η κριτική που κάνατε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως αντιπολίτευση 4 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε μία ιδιοτέλεια για τους μετακλητούς. Είχε μία ιδιοτέλεια για την οικονομία που διαρκώς λέγατε ότι καταστρέφεται η οικονομία, ότι πέφτουμε στα αδράκια, ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Είχε μία ιδιοτέλεια η κριτική που ασκήσατε για τη Συμφωνία των Πρεσπών που μας είπατε προδότες, αλλά τώρα την εφαρμόζετε. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική που ασκήσατε και η κριτική για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι. Αλλά μετά βάλατε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της αστυνομίας τις μέρες εκείνες. Είχε μια ιδιοτέλεια η πολιτική σας στην αντιπολίτευση. Στο ζήτημα των μετακλητών έχω μία απορία. Mm-hmm. Έχουν ακουστεί πολλά, ιδίως όταν ήσασταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ για διορισμούς και τώρα βλέπουμε υψηλότερο αριθμό μετακλητών ανά υπουργό, υψηλότερη μισθολογική βαθμίδα, χαμηλότερα προσόντα, χαμηλότερες απαιτήσεις προσόντων για αρκετές θέσεις. Το ερώτημά μου είναι το εξής, μήπως ήταν λίγο λαϊκισμός και μικροπολιτικό όλο αυτό το περί διορισμών και ρουσφετιών ημετέρων, την ώρα που καθίσταται σαφές και από το δικό σας νομοσχέδιο και από τις αλλαγές που βάζετε εσείς, ότι μετακλητοί όπως και να έχει θα υπάρχουν. Μακάρι να μην υπήρχαν, αλλά θα υπάρχουν. Νομίζω ότι η κριτική ποτέ δεν ήταν, από πλευράς μας τουλάχιστον, δεν ήταν όσον αφορά την ύπαρξη του θεσμού του μετακλητού. Mm-hmm. Είναι λογικό όταν στο δημόσιο υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες όλοι θεωρούμε ότι είναι σωστές. Δηλαδή το ΑΣΕΠ, δηλαδή υπάρχει μια ξεχωριστή διαδικασία για να είσαι δημόσιος υπάλληλος. Mm-hmm. Όταν είσαι πολιτικό πρόσωπο και όταν θέλεις να κυβερνήσεις, να πρέπει να απευθυνθείς και σε ειδικούς οι οποίοι θα υπηρετήσουν και θα υλοποιήσουν την πολιτική για την οποία έχει εκλεγεί. Πολιτικής εμπιστοσύνης. Άρα κανείς λοιπόν δεν έχει πει ποτέ από εμάς ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μετακλητοί. Το θέμα είναι πόσοι και το θέμα είναι και τα κριτήρια με τα οποία τους επιλέγεις αυτούς. Και εν τέλει, να σας πω και κάτι, ό,τι κριτική και να κάνουμε εμείς, γιατί προφανώς έχει και μια ιδιοτέλεια πολιτική η κριτική όταν την κάνεις στον αντίπαλό σου. Mm-hmm. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά ό,τι κριτική και να κάνεις, εν τέλει από τους πολίτες κρίνεσαι και για το επίπεδο των συνεργατών σου. Εμένα μου το λένε πολλές φορές αυτό για το πολιτικό μου γραφείο. Mm-hmm. Η προμεταπίδα σου πάντα είναι οι συνεργάτες σου και οι συνεργάτες εμπιστοσύνη σου. Άρα τελικά ο κόσμος μας κρίνει όλους γι' αυτό.